Πονοκέφαλος η τήρηση της κανονιστικής στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, η οποία αναμένεται να τροποποιηθεί το επόμενο διάστημα. Η επέκταση του επιχειρήν έχει οδηγήσει τα γραφικά στενά σε μια ασφυκτική κατάσταση. Όλοι αυτοί οι επαγγελματίες που νομίζουν ότι μπασμώνοντας κυριολεκτικά τον ελεύθερο χώρο με τραπεζοκαθίσματα, σκέφτονται σωστά μακροπρόθεσμα. Ή δημιουργούν την αποκρουστική εικόνα μιας πόλης, η οποία τελικά δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Όταν κάποιος αποφασίζει να κάνει μια επιχείρηση, δεν κοιτάζει, θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι σίγουρα το σωστό, δεν έχει ένα επιχειρηματικό πλάνο, δεν κάθεται να αξιολογήσει, αν ρε παιδί μου μπαίνω εγώ στην παλιά πόλη να κάνω ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο. Πόσα εστιατόρια υπάρχουν, σε τι ανταγωνισμό πάω να μπω, τι λεφτά πρέπει να επενδύσω. Υπάρχει η λογική ότι νοικιάζω ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, 15 τετραγωνικά και θα πάρω και 15 έξω και θα απλώσω και άλλα 100 τετραγωνικά να δημιουργήσω μια κατάσταση που να με βολεύει για να είναι βιώσιμη. Δεν είναι έτσι. Ήδη πραγματοποιούνται έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα, με το Σύλλογο Εστίασης να απευθύνει έκκληση για τήρηση της νομιμότητας στους επιχειρηματίες, ενώ ταυτόχρονα η ύπαρξη δημοτικής αστυνομίας αναμένεται να βοηθήσει στην αποσυμπίεση του προβλήματος. Πρόστιμα θα επιβληθούν. Ό,τι έλεγχη κάνει η αστυνομία θα φτάξουν μέχρι τέλος. Απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων ήδη κάναμε και θα κάνουμε και άλλες. Αλλά φαντάζεστε τώρα σε μια περιοχή που είναι χιλιάδες άνθρωποι να πάει ας πούμε ένα συνεργείο να σηκώνει ανθρώπους και να μαζεύει τραπεζοκαθίσματα. Τι εικόνα θα δημιουργήσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία που θα μας έλυνε τα χέρια. Έχουμε δυστυχώς ένα μόνο δημοτικό αστυνομικό. Αισιοδοξούμε ότι την επόμενη χρονιά θα έχουμε άλλους 11, να καταφέρουμε να έχουμε ένα ελεκτικό μηχανισμό εκ των έσω στο Δήμο. Θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι και όλοι οι επιχειρηματίες να τηρούν την νομιμότητα. Εμείς, σαν σωματείο, είπαμε, δίνουμε συμβουλές μας ως προς την νομιμότητα. Εκεί πρέπει να κάνουμε κατευθύνσεις. Εκεί αυτό είναι το μονοπάτι. Δεν πρέπει να ενοχλούμε τους κατοίκους, τους επιχείρητες, τους τουρίστες, κανέναν. Και να έρχονται και αυτοί και να προτιμούν τα κατασύμματά μας βλέποντας ένα ωραίο και υγιή χώρο στην παλιά πόλη. Την ίδια στιγμή καθημερινά μπλοκάρουν οι δρόμοι της παλιάς πόλης από τα οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων, τα οποία βγαίνουν συνεχώς εκτός χρόνου του δακτυλίου. Κάθε επαγγελματίας λέει ότι δεν προλαβαίνει να κάνει την παράδοση. Κάπου έχει δίκιο, γιατί όπως ξέρετε, εμείς τροφοδοσία έχουμε από Χανιά και από Ηράκλειο. Δεν έχουμε καράβι στο Ρέθυμνο. Οπότε η τροφοδοσία έρχεται από Χανιά και από Ηράκλειο και υπάρχει μια καθυστέρηση στις εταιρείες και αυτές με τη σειρά τους παραβιάζουν το ωράριο και το δαχτύλιο της παλιάς πόλης, έτσι να στραφοδοτήσουν τα καταστήματά μας. Αμέσως θα πει βέβαια κάποιος γιατί τα παραγγείλεται από το προηγούμενο βράδυ. Μα δεν αλλάζει τίποτα, το ίδιο πράγμα είναι.